Στο σκληρό δίσκο του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται οι βασικέ επιλογέ μέτρων και τα αναλλακτικά σχέδια που μπορούν να ξεκλειδώσουν τη συμφωνία. Για να πατήσει όμω το κουμπί, θα πρέπει οι εταίροι να διανύσουν την απόσταση που του αναλογεί και να διασφαλίσουν την ομαλή χρηματοδότηση τη χώρα. Στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά στα πρώτερα επίπεδα των συντελεστών τη έκτακτη εισφορά για εισοδήματα από 30 ή 50.000 ευρώ και πάνω. Παράλληλα, μπαίνει μέχρι νεωτέρα στον πάγο η επαναφορά το του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η διατήρηση για φέτο του ένφια με αναπροσαρμογή των τιμών ζώνη. Στι διαβουλεύσει για το ΦΠΑ, η ελληνική πλευρά δεν δέχεται συντελεστή πάνω από 18%, ο οποίο ενδέχεται να πέφτει στο 15% για πληρωμές με κάρτα, ενώ ο χαμηλό παίζει μεταξύ 7% και 9% και θα καλύπτει μόνο φάρμακα και βασικά είδη διατροφή. Προς κατάργηση βαίνουν οι μειωμένοι συντελεστέ στα νησιά του Αιγαίου, αλλά με σύστημα επιστροφή φόρου στου κατοίκου. Για τα νησιά του Αιγαίου, σχεδιάζεται επίση φόρο διανυκτέρευση που πιθανώ τα κυμαίνεται απο από 1-5 ευρώ για καταλήμματα τριών αστέρων και άνω, φόρο 3% στην εστίαση, φόρο 6% στι εμπορικέ επιχειρήσει, ενώ θα γίνει υποχρεωτικό το πλαστικό χρήμα για συναλλαγέ πάνω από 70 ευρώ. Στο φοροπακέτο συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του φόρου πολυτελεία κατά 30% και έκτακτο φόρο σε έχοντε-κατέχοντε με ισοδηματικά περιουσιακά κριτηρία. Το Μέλι Χαρδούβελη θα ηκετεύεται Γίνανε, εκλογέ. Γίνανε κλογές. Το Μέλι Χαρδούβελη θα ηκετεύεται. Θα, θα, το, θα, δείτε, θα εκετεύεται. Εκετεύεται για το Μέλι Χαρδούβελη. Αφήστε τις Θα ηκετεύεται. Δεν δηλαδή είναι αντικείμενο της δημοκρατίας λοιπόν, της εκεσίας. Σας λέω, εσείς θα ηκετεύετε για το Μέλι Χαρδούβελη. Όχι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Και από το οποίο προκύπτει. Μισθού εννοεί στο δημόσιο τομέα. Ναι, και στον ιδιωτικό τομέα θα υπάρξει μια πολιτική ενίσχυση του του μισθού. Δεύτερον, το θέμα, το θέμα που αφορά το θέμα το οποίο αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι κρίσιμο θέμα. Αν θα έχουμε 3,5 και 4,5 που λέει το μεσοπόθεμο σήμερα ή 2 και κάτω. Είναι κρίσιμο θέμα ότι δηλαδή από αυτό προκύπτει η σκληρότητα της λιτότητας αλλά και μια ιστορία ρύθμισης του χρέους. Για το εργασιακό, η κυβέρνηση επιμένει στο ότι θα κινηθεί επί τη βάση μελέτη του Διεθνού Γραφείου Εργασία για την πρακτική που ακολουθούν οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε για τι εργασιακέ σχέσει ενώ οι όποιε παρεμβάσει στο ασφαλιστικό θα πρέπει να γίνουν μόνο αφού ολοκληρωθούν οι νέε αναλογιστικέ μελέτε. Ω εκ τούτου, εξετάζεται καταρχά το πάγωμα των διατάξεων για τι συλλογικέ συμβάσει και τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, αποκλείεται οριζόντιο κούραμα των επικουρικών συντάξεων, αλλά μελετάται η προοπτική κάποιου κόφτη στι υψηλέ επικουρικέ. Δεδομένη η πρόθεση για κατάρριψη των πρόεδρων συντάξεων, χωρί να θυγούν τα θεμελιωμένα δικαιώματα και μετά από μεταβατικό χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στη 13η σύνταξη, θα τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια ή θα ψαλιδιστεί. Σε συνένταξή του στο Εθνο Κυριακή, ο Αμαρά ζητά από το ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει τι ιδεολειψίε ώστε να υπάρξει συνεννόηση. Όλοι θέλουμε συμφωνία. Όλοι θέλουμε να αποφευχθει η ρήξη με του εταίρου μα. Αλλά κανεί μα δεν θέλει να επιβληθούν στο λαό φόροι για να χρηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το κομματικό κράτο που δημιουργεί. Γι' αυτό λέμε να δούμε πρώτα τη συμφωνία, να δούμε τι κόστο θα καταβάλει η Ελλάδα και γιατί. Στην ομιλία του στη δεύτερη μετακλογική συνδιάσκεψη, ο Σταύρο Θαδωράκη ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει την επιλογή νέων εκλογών. Τι θα κάνουμε αν η κυβέρνηση φέρει στη Βουλή μια συμφωνία, η οποία δεν είναι η καλύτερη, μια συμφωνία όμω που είναι η συμφωνία που έχει κάνει με του εταίρου μα. Αυτό το ερώτημα είναι για μα εύκολο. Μπορεί ο κύριο Σαμαρά να λέει θα το σκεφτούμε. Μπορεί στο Πασόκ να περιμένουν να πάρουν την εκδίκησή του. Εμεί όμω δεν έχουμε αποθυμένα και λέμε ξεκάθαρα. Μια συμφωνία που θα κρατάει την Ελλάδα στην Ευρώπη, θα την ψηφίσει το ποτάμι. <κλή> Δεν βρίσκουν χρόνο για να λύσουν τα προβλήματα του λαού για να καταργήσουν τα μνημόνια του εφαρμοστικού νόμου. Αντίθετα, ετοιμάζουν νέα επέσχυτη συμφωνία με νέα αντιλαϊκά μέτρα, εκβιάζοντα μάλιστα το λαό με ψεύτικα από προσανατολιστικά διλήμματα για να τον κάνουν συνένοχο στην πολιτική του. Σε συνέντευξη του στη Ρήγα, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να εγκαταλείψει τι προεκλογικέ του δεσμεύσει. Έφτασε η ώρα των τελικών αποφάσεων. Η ευθύνη πέφτει εξ ολοκλήρου στου ώμου του Αλέξη Τσίπρα. Οι ηγέτε τα δύσκολα φαίνονται. Α πάρει τι δύσκολε αποφάσει. Το επιχείρημα ότι δεσμεύεται από τι προεκλογικέ υποσχέσει του δεν είναι σοβαρό. Δεσμεύεται σε ό,τι αφορά τον ίδιο. Δεν δεσμεύεται όμω να υποχρεώσει να συμμορφωθούν με τι επιθυμίε του τα 18 Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πληρώνει παράνομα το κοχρεολύσια στους ξένους πιστωτές, οδηγώντας την ελληνική οικονομία σε ολοκληρωτική καταστροφή, όπως ακριβώς και η προκάτοχή του Νέα Δημοκρατία Πασόκ.